Και έχουμε στην τηλεφωνική μας επικοινωνία την κυρία Λένα Μπορμπουδάκη, την διοικήτρια της 7ης Υγειονομικής Περιφέρειας Κρήτης. Κυρία Μπορμπουδάκη, καλησπέρα σας. Σας ευχαριστούμε για τον χρόνο σας, καταρχάς. Γιατί καλησπέρα, ξέρω ότι είναι δύσκολες οι ώρες. Βρίσκεστε συχνά σε μια επικοινωνία τακτικά καθημερινά με τους αρμόδιους φορείς του Υπουργείου Υγείας για τα τεκτενόμενα, για τις εξελίξεις. Σήμερα είχατε και μια συζήτηση και στο Δήμο Ηρακλείου, στη Λότζια, για κάποια μέτρα τα οποία θα πρέπει να πάρθουν. Θέλω να μας μεταφέρετε και το σφιγμό και θέλω και το σχόλιο σας για τα 46 κρούσματα που βλέπουμε. Μέσα σε δύο μέρες αυξήθηκε ο αριθμός των επιβεβαιωμένων πλέον κρουσμάτων σε επίπεδο επικράτειας του 46. Είναι κάτι το οποίο είχαμε αναφέρει εξ αρχής ότι είναι πιθανό να συμβεί και στη χώρα μας. Αυτό που είναι πολύ σημαντικό είναι να μην δημιουργηθεί πανικός και να υπάρχει ψυχραιμία, γιατί δεν ήταν κάτι το οποίο θα μπορούσαμε να το αποκλείσουμε. Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή παρατηρούμε ότι έχουμε μια αύξηση των επιβεβαιωμένων κρουσμάτων, όμως έχουμε μια ελεγχόμενη κατάσταση, δεν υπάρχει κανένας εφησυχασμός και το ενθαρρυντικό είναι ότι αυτή τη στιγμή στην Κρήτη δεν έχουμε επιβεβαιωμένο θετικό κρούσμα. Πριν από λίγη ώρα με ενημέρωσε και ο καθηγητής, ο κύριος Ουρβίνος, ότι και τα δύο δείγματα τα οποία αφορούσαν ασθενείς σε Χανιά και Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο είναι αρνητικά. Είναι αρνητικά, είναι εξέλιξη αυτή, είναι η είδηση της στιγμής. Η αλήθεια είναι αυτή ότι στο άκουσμα των δύο ακόμα περιστατικών, γιατί είχαμε και χθες άλλα τρία άτομα τα οποία βρίσκονταν σε νοσοκομεία του νησιού. Τα δύο λοιπόν, τα τελευταία για τα οποία μαθαίνουμε σήμερα όλη μέρα και περιμέναμε την εξέλιξή τους, μας τη δίνεται, κυρία Μπορμπουδάκη, αρνητικά λοιπόν και τα δύο αυτά, οι δύο αυτές περιπτώσεις. Και βεβαίως ο κόσμος, αυτό που θα ρωτήσει και τη διοικήτρια της 7ης Υγειονομικής Περιφέρειας, είναι κατά πόσο τα στεγανά της ασφάλειας πλέον στο νησί είναι ικανά για να αποτρέψουμε μια ενδεχόμενη επέλαση του ιού στο νησί, έτσι. Για αποτροπή δεν μπορούμε να μιλάμε, γιατί θα ήταν ανεύθυνο. Αυτό το οποίο όμως μπορούμε να πούμε είναι ότι όλες τις προηγούμενες... Τα υγειονομικά στεγανά, καλύτερα να το θέσω. Έχετε απόλυτο δίκιο, κυρία Μπορμπουδάκη. Όλες τις προηγούμενες εβδομάδες έχουν γίνει όλες οι απαιτούμενες ενέργειες και σε επίπεδο επανεκπαιδεύσεων των στελεχών, των νοσοκομιακών μονάδων και της πρωτοβάθμιας και σε επίπεδο εξοπλισμού και υγειονομικού υλικού. Και είμαστε έτοιμοι να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε, όπως έχει αποδειχθεί και μέχρι σήμερα, τα ύποπτα, όπως συνηθίζεται να λέγεται, κρούσματα. Μετά από τις αποδείξεις και την καθοδήγηση και του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας. Ωστόσο, στην πιθανότητα που το απευχόμαστε όλοι, αλλά εφόσον έχουμε ένα θετικό κρούσμα και στο νησί μας, δεν σημαίνει ότι αυτό θα δημιουργήσει κάποιο πρόβλημα. Αρκεί να είμαστε προσεκτικοί και η διαχείριση να γίνεται σωστά, που κάνουν έτσι κι αλλιώς επαγγελματίες υγείας. Από εκεί και πέρα είναι πολύ σημαντική και η υπευθυνότητα όλων μας ως πολίτες στο να ακολουθούμε τους κανόνες ατομικής υγιεινής και αυτή την περίοδο να προσέχουμε να μην παίρνουμε μέρος σε δραστηριότητες που έχουμε που έχουν πολλοί άνθρωποι συναθρίζονται και να υπάρχει έτσι μια προσοχή στο πώς διαχειριζόμαστε την καθημερινότητά μας. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι δεν συνεχίζεται η καθημερινότητα όλων μας κανονικά. Απλά ακολουθούμε τους κανόνες ατομικής υγιεινής και αν υπάρξει κάποια συμπτωματολογία απευθυνόμαστε στο γιατρό. Κυρία Μπορμπουδάκη, βλέπουμε πάντως, και με αυτό θα κλείσουμε, βλέπουμε δήμους να παίρνουν μέτρα, όπως ας πούμε ο Δήμος Χερσονήσου ανακοινώθηκε σήμερα ότι αύριο προχωρούν σε μια γενική προληπτική απολύμανση σχολικών αιθουσών στην ευρύτερη περιοχή. Δεν ξέρω εάν σήμερα στην ευρεία σύσκεψη που υπήρξε και στη Λότζια τέθηκαν τέτοιου είδους ζητήματα, τέτοιου είδους θέματα που έχουν να κάνουν με μελλοντικές κινήσεις στο προσεχές μέλλον, προς όφελος βεβαίως και προς την ασφάλεια όλων των πολιτών. Ας πούμε με τις ευπαθείς ομάδες και τα ΚΑΠΗ τι γίνεται, και δεν ξέρω αν και για τα σχολεία, για την εκπαίδευση τελικά πάρθηκαν κάποιες αποφάσεις. Συζητήθηκαν διάφορα θέματα, μέσα στα οποία είναι και αυτά που μόλις αναφέρατε. Ωστόσο,
και σαν υγειονομική περιφέρεια, το αναφέραμε και στη συνάντηση που έγινε στη Λότζια, και αναφέρεται και σε όλους τους δήμους του νησιού. Οι οδηγίες είναι σαφείς και είναι οι οδηγίες που εκδίδονται από το Υπουργείο Υγείας με συνεργασία με τον Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας. Είναι πολύ συγκεκριμένες, επικαιροποιούνται συνεχώς. Όταν παίρνονται αποφάσεις, βγαίνει συγκεκριμένη ενημέρωση, όπως έγινε και με την αναστολή των αναμαλικών εκδηλώσεων από το Υπουργείο Υγείας. Mm-hmm. Από εκεί και πέρα μπορεί ο κάθε Δήμος να λαμβάνει μέτρα πρόληψης. Έχει λάβει τις συγκεκριμένες οδηγίες του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας. Αναφέραμε ότι αν υπάρχουν και τοπικά ιδιαίτερα θέματα, με χαρά να συνεργαστούμε με όλους τους Δήμους και να τεθούν ερωτήσεις και από εμάς στο Υπουργείο και στο ΝΕΟΔΗ. Από εκεί και πέρα δεν ξέρω για ποιο λόγο ο Δήμος Χερσονήσου αποφάσισε να προχωρήσει απολίμανση. Δεν είναι κακό, απλά η απολίμανση συνιστάται όταν και εφόσον έχουμε κάποιο επιβεβαιωμένο κρούσμα και χνηλατούνται οι περιοχές όπου προβαίνουμε σε απολίμανση. Ωστόσο, επειδή δεν γνωρίζω πιθανά να υπήρξε κάποιος συγκεκριμένος λόγος και ενημέρωση σε σχέση με το νέο διάστημα, κάτι το οποίο ή μπορεί να έγινε για προληπτικούς λόγους και να αποφασίστηκε από το Δήμο. Αυτό που είναι σημαντικό και γιατί σας το αναφέρω είναι, το ξαναλέω, ότι πρέπει να υπάρχει ψυχραιμία. Στην αρχή, για παράδειγμα, αντιμετωπίσαμε το θέμα με τις μάσκες. Πλέον ο κόσμος, και το βλέπουμε καθημερινά, έχει αντιληφθεί ότι δεν χρειάζεται να φοράνε όλοι μάσκες. Οι ευπαθείς ομάδες, οι άνθρωποι που είναι κατασταλμένοι και οι επαγγελματίες υγείας είναι εκείνοι οι οποίοι χρειάζεται να χρησιμοποιούν μάσκες. Ο υγιής πληθυσμός δεν χρειάζεται και αυτό βλέπουμε ότι έχει περάσει σε όλους μας και έχουμε... Και καλά κάνετε και το υπογραμμίζετε, ναι. Αν αναλογιστεί κανείς και πάει λίγες μέρες πίσω και δει τι συνέβη στα φαρμακεία όλων των πόλεων, σε όλη τη χώρα, όχι μόνο στην Κρήτη, με την ανεπάρκεια τελικά ακόμα και μασκών, έτσι, και απολυμαντικών. Επικράτησε λίγο το χάος, η αλήθεια είναι, αλλά καλά κάνετε για μία ακόμα φορά και το υπογραμμίζετε προς αυτή την κατεύθυνση. Θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ, κυρία Μπορμπουδάκη. Αλόβητη λοιπόν η Κρήτη, επικρατεί ανακούφιση και έτσι ευελπιστούμε βεβαίως να παραμείνει η κατάσταση.